Σε απεργιακό κλειό θα βρεθεί αύριο και ο νόμος Μαγνησίας, όπου προγραμματίζονται απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες ενάντια στα μέτρα του πακέτου των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο Βόλο θα γίνουν αύριο δύο συγκεντρώσεις, μία από το εργατικό κέντρο και την ΑΔΔΗ στις 9.30 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας και μία μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Πανεπιστημίου από το ΠΑΜΕ. Να δώσουν βροντερό παρόν στις αυριανές απεργιακές κινητοποιήσεις, κάλεσαν τους εργαζόμενους οι εκπρόσωποι του εργατικού κέντρου και του νομαρχιακού τμήματος Μαγνησίας της ΑΔΔΗ. Τα μέτρα αυτά τα οποία θέλουν να διαιτήσει η Τρόικα, όπως η περικοπή των αποζημιώσεων στο 50% αλλά γενικώς και η κατάργηση των ερημάτζεων, είναι ακόμα ένας μεγάλος λόγος για να δώσουμε μεγάλο βροντερό παρόν. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν είναι κοινά. Παρόλο που κάποιοι μας θεωρούν βολεμένους, τακτοποιημένους ή ασφαλείς, λόγω του ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή δουλειά, ενώ στον ιδιωτικό τομέα πάρα πολλοί συνάδελφοι εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Καλούμε τους κύριους της κυβέρνησης, επειδή η πραγματικότητα στην κοινωνία είναι πολύ σκληρή και δυστυχώς έχουν χάσει την επαφή με τους πολίτες, να τους τονίσουμε ότι τα όρια της αντοχής έχουν ξεπεραστεί προπολού. Δεν πάει άλλο, πρέπει να το καταλάβουν. Πρέπει να αλλάξουν πολιτική, γιατί αν δεν το πράξουν σύντομα, θα αποτελέσουν μια κακή παρένθεση για την ιστορία του τόπου. Στο περιθώριο της σημερινής συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόλου σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στη Χαλιβουργία, όπου η εργοδοσία ζητά να μειωθούν οι αποδοχές των εργαζομένων κατά 25%, παρά το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο το Σωματείο δέχθηκε μείωση αποδοχών και ωρών εργασίας για 5 μήνες λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε τότε η εταιρεία. Δεν θα μείνουμε και απλοί θεατές σε όλο αυτό το οποίο συντελείται. Δηλαδή στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων ως προς τις εργατικές τους παροχές, αλλά γενικώς η μετάλλευση η οποία έχει αρχίσει και δημιουργείται σε όλους τους χώρους εργασίας για την υποτιθέμενη οικονομική κρίση. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι φτάσαν από τα 1.100 ευρώ που παίρναν μετά από 20 χρόνια να παίρνουν αυτή τη στιγμή 680-700 ευρώ. Αν κάτσετε και το αναγάγετε σε ποσοστιαία μείωση, θα δείτε ότι ξεπερνάμε, ας πούμε, τις μειώσεις του Μάνεση. Άρα λοιπόν σωστά βαδίζει ο Μάνεσης στον δρόμο που χάραξαν κάποιοι κυβερνώντες.